Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα από αυτά είναι το συγκεκριμένο tutorial. Θα δείτε βήμα-βήμα πώς έκανα αυτό το μάτι και αυτά τα ομπρέ χείλη που σας άρεσαν πάρα πολύ στο προηγούμενο βίντεο μου που τα είδατε. Και το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε είναι να τεστάρουμε καινούργια πινέλα. Έρχονται σε αυτήν τη συσκευασία, είναι από την εταιρεία Beauty Artisan. Ενός λεπτού συγγύη για το πόσο ωραία συσκευασία είναι αυτή. Θέλω να πάω να τη φτιάξω και να την κάνω φάκελο καλοκαιρινό. Πέρασε το καλοκαίρι, αλλά εγώ προνόγιο του χρόνου. Πώς βρέθηκαν αυτά τα πινέλα στην κατοχή μου? Το site alibaba.com με προσέγγισε και μου είπε να διαλέξω από κάποια site που συνεργάζεται για το να μου στείλουν κάποια προϊόντα μου θέλουν. Και εγώ διάλεξα αυτά τα πινέλα που έρχονται σε αυτή τη συσκευασία. Από μέσα έχει αυτά εδώ πέρα τα πινελάκια λοιπόν, τα οποία τώρα είναι χρησιμοποιημένα γιατί μόλις έκανα το μακιγιάζ μου. Και καθώς περνάει η ώρα του tutorial, σας λέω και τις εντυπώσεις μου πάνω σε αυτά τα πινέλα. Θα αφήσω όλες τις πληροφορίες κάτω στο κουτί πληροφοριών, άμα θέλετε να πάτε να τσεκάρετε το συγκεκριμένο σετάκι. Βγαίνει νομίζω γύρω στα 9 ευρώ σε τιμή ευρώ, γιατί είναι σε κινέζικη τιμή στο site. Οπότε σήμερα έχουμε συνδυαστικά δύο πράγματα. Τεστάρουμε καινούργια πινέλα και έχουμε και αυτό το tutorial. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλή ιδέα να κάνω μπούκλες, διότι με αυτό το χρώμα και έτσι όπως είμαι τώρα και άβαφη, νομίζω ότι φαίνομαι 150 χρονών. Θα το ξεπεράσουμε όμως, γιατί το μαλλί έχει γίνει ήδη. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ενημερωτικά, τα φρύδια μου δεν τα έχω πειράξει, είναι από το τατουάζ, οπότε δεν τα αγγίζω καθόλου. Έχω όμως κάνει τη βάση μου, έχω βάλει ήδη το Primer Foundation Concealer και έχω σετάρει με πούδρα. Οπότε θα ξεκινήσουμε κατευθείαν πηγαίνοντας στα μάτια, να σας δείξω τι ακριβώς έκανα. Για το συγκεκριμένο tutorial χρησιμοποιώ αυτήν εδώ πέρα την παλέτα. Είναι από την εταιρεία W7 ή Delicious. Θα βγάλω τα πινέλα από εδώ μέσα επιτέλους να τα δοκιμάσω. Θα βγάλω και τις ζελατίνες τους και θα δω με ποιο πινελάκι θα ξεκινήσω. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχει μόνο ένα blending brush, το οποίο είναι και αρκετά μακρουλό. Ελπίζω να κάνει τη δουλειά του. Σαν αίσθηση δεν είναι πάρα πολύ μαλακό και ήδη οι τριχούλες έχουν αρχίσει να ψιλοφεύγουν. Πάω σε αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, η οποία είναι μια πάρα πολύ ωραία ουδέτερη ζεστή καφέ απόχρωση και θα την περάσω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο να λειτουργήσει σαν transition color. Θα πάω σε αυτήν την απόχρωση, αυτήν εδώ, η οποία είναι η πορτοκαλί που έχει, κεραμιδο πορτοκαλί και είναι πάρα πολύ έντονη. Θα πάω πάλι με το ίδιο πινέλο, θα βουτήξω πάνω στη σκιά και θα την αφήσω στο κέντρο. Στο κέντρο, κάθετες κινήσεις και μετά οριζόντιες. Θα επαναλάβω τη διαδικασία μέχρι το χρώμα να γίνει πάρα πολύ έντονο και να είναι ικανοποιητικό. Το πινελάκι μου είναι λίγο δύσκολο να το δουλέψω γιατί δεν είναι ακριβώς μάλλον γι' αυτό που θέλω να κάνω. Θα το παλέψουμε όμως. Αποφεύγω την εσωτερική γωνία. Εδώ πέρα θέλω να την αφήσω καθαρή. Οπότε, άμα θέλετε, νομίζετε ότι θα σας ξεφύγει, να πηγαίνετε το πινέλο προς τα έξω, ώστε να μην γεμίσετε αυτό το κενό και χρειαστεί να το καθαρίσετε αργότερα. Λοιπόν, θα το αφήσω προς το παρόν έτσι και θα πάω σε αυτό εδώ πέρα το πινελάκι, το οποίο είναι λίγο έτσι ένα πιο στρογγυλεμένο, και θα πάω σε αυτήν την απόχρωση και θα συμπληρώσω και αυτήν, δηλαδή τα δύο φούξ που έχει η παλέτα. Λοιπόν, και αυτό που κάνω είναι να πάω εδώ προς τα πάνω και μέσα. Πάνω και μέσα. Ωραίο αυτό το πινελάκι, μου αρέσει αρκετά, οπότε είναι ένα συν πολύ σημαντικό αυτό. Θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα με τα γενέστερα. Λοιπόν, πάω στο blending brush και καθαρίζω λίγο την περιοχή. Παίρνω ακόμη ένα πινέλο, γιατί όχι. Έχει αυτή τη μορφή.
είναι fluffy και είναι πάρα πολύ μαλακό, καμία σχέση με τα άλλα. Βουτάω πάλι στην πορτοκαλί απόχρωση εδώ πέρα και πάω κεντρικά για να το κάνω λίγο πιο έντονο. Δείτε διαφορά τώρα. Κατευθείαν ξεχωρίζουν τα χρώματα. Θα επαναλάβω βέβαια και την διαδικασία με το φούξ. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τώρα αυτό το πινέλο, να το δοκιμάσουμε. Βουτάω στις φούξ αποχρώσεις για να χτίσω και το εξωτερικό κομμάτι και πάω και το χτίζω πιο συγκεκριμένα. Στο κάτω μέρος θα βάλω αυτήν εδώ την απόχρωση, την οποία δεν τη χρησιμοποιήσαμε, αλλά είναι ένα κεραμιδό πορτοκαλί και είναι καταπληκτικό για κάτω από το μάτι. Παιδιά, πολύ ωραίο αυτό το πινέλο. Κοιτάξτε πόσο χρώμα έβγαλε. Και χτίζω το κάτω μέρος του ματιού, από ό,τι βλέπετε. Και πάω μετά στο φούξ. Θα βουτήξω με το ίδιο πινέλο και θα στηριχτώ περισσότερο στην εξωτερική γωνία με τα μποναριστές κινήσεις για να γίνει πιο ομοιόμορφο. Παίρνω αυτό το πινέλο, why not, και θα πάω στην εσωτερική γωνία και θα βάλω το πιο ανοιχτό χρώμα της παλέτας, το οποίο δεν θα κάνει κάτι ιδιαίτερο, το μόνο θα κάνει να δέσει όλα τα χρώματα και να φαίνεται λίγο πιο ομοιόμορφο. Οπότε πάω εδώ πέρα και γεμίζω το σημείο που δεν είχα βάλει τίποτα από σκιά. Πάμε τώρα στο eyeliner και θα χρησιμοποιήσω το πινέλο ακριβίας που ευτυχώς έχει το set που μου έστειλαν. Και για eyeliner θα χρησιμοποιήσω από την Essence το Cushion Eyeliner, το οποίο με βλέπετε να το χρησιμοποιώ κάθε φορά που κάνω τέλος πάντων eyeliner. Λεπτά είναι τη γραμμή καθώς πηγαίνω προς το μέσα. Το πινέλο δεν είναι πολύ καλό και το καλό που το θέλω να μην μου χαλάσει το μάτι. Να πω ότι το πινέλο για το eyeliner είναι σκέτη αποτυχία. Γνωρίστηκα πάρα πολύ να κάνω το eyeliner μου. Τέλος πάντων, ό,τι κατάφερα. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα στο eyeliner και πάω να περάσω τώρα σε μάσκαρα. Χρησιμοποιώ από τη L'Oréal την Paradise Ecstatic, είναι μια καταπληκτική μάσκαρα. Σας την προτείνω οπωσδήποτε να πάτε να τη δοκιμάσετε. Παιδιά, είναι όνειρο. Είναι οι βλεφαρίδες σας στο καλύτερο δυνατό τους. Και πριν βάλω μάσκαρα κάτω, στις κάτω βλεφαρίδες, θα πάω με ένα μαύρο μολύβι και θα ενισχύσω λίγο την γραμμή του νερού. Προαιρετικό είναι γιατί βλέπετε ότι κρατιέται και έτσι μια χαρά, δηλαδή δεν χρειάζεται απαραίτητα να το κάνετε, αλλά θέλετε μόνο να το κάνετε πιο έντονο. Και αυτή είναι η διαφορά, οπότε επιλέγετε εσείς και τα δύο είναι εξίσου καλά. Τελειώσαμε από τα μάτια, οπότε πάμε να κάνουμε αποψίματα. Χρησιμοποιώ την Master Bronze από την Maybelline, η οποία έχει αυτές τις σήμερι αποχρώσεις που αγαπώ. Έχω αυτό εδώ πέρα που θα το χρησιμοποιήσω λογικά για το bronzer μου. Και θα κάνω τα κοψίματα μου με αυτό. Δεν είναι για κοψίματα, αυτό είναι πιο πολύ για να σετάρει στην περιοχή κάτω από τα μάτια. Δεν πειράζει όμως, θα το κάνουμε να δουλέψει. Πάω σε αυτή την απόχρωση και θα βάλω και λίγο από αυτήν γιατί είναι πιο ψυχρή και μου κάνουν καλύτερη δουλειά. Ωραία. Εμφανέστατο. Βάζουμε και λίγο στο λαιμό, να υπάρχει μια συνέχεια. Θα πάω σε αυτό το πινέλο, το οποίο είναι πιο fluffy. Θα πάω σε αυτό εδώ πέρα το χρωματάκι, το οποίο είναι λίγο πιο ψυχρό. Και πάμε να κάνουμε, κορίτσια, το κούτελο αυτή τη φορά πιο σωστά. Γιατί στο προηγούμενο βίντεο ήταν απαράδεκτο και το είδα πολύ πολύ αργότερα στο μοντάζ και ήταν αργά για δάκρυα στέλα. Ωραία, νομίζω ότι τώρα είμαστε πολύ καλύτερα και πολύ πιο φυσικά. Επαναλαμβάνω και από αυτή τη μεριά. Και περνάω σε αυτό εδώ πέρα το χρώμα, το οποίο είναι ένα κεραμιδό κάτι.
Είναι πάρα πολύ πιγμεντέντο, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή με μία εφαρμογή και κοιτάξτε πώς το αποτέλεσμα, οπότε δεν θα βάλω άλλο, απλά θα το κάνω λίγο blend. Χρησιμοποιώ αυτό το πινελάκι για λάμψεις και πάω φυσικά από το The Metals της Essence και θα βάλω εδώ. Και τώρα θα πάμε στα χείλια που είδα κάτω στα σχόλια ότι τρελαθήκατε πάρα πολύ, σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το grey αποτέλεσμα και όντως τα χείλια φαίνονται πιο σαρκώδη με ένα τέτοιο σετάρισμα των χειλιών. Για αυτόν τον σκοπό θα χρησιμοποιήσω δύο κραγιόν. Το ένα είναι από την εταιρεία Maybelline, το Super Stay Matte Ink στην απόχρωση 40 Believer. Είναι ένα πάρα πολύ σκουρό χρώμο μπορντο μοβ. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς φαίνεται στην συσκευασία παρόλα αυτά. Και θα σετάρω στο κέντρο με αυτό εδώ πέρα το κραγιονάκι, το οποίο είναι από την Essence, το Matte Matte Matte, στην απόχρωση La Vie Belle, που είναι ένα πάρα πολύ ανοιχτό χρώμο ροζ. Λοιπόν, οπότε αυτό που κάνω είναι αρχικά να κάνω ένα περίγραμμα. Χωρίς να βουτήξω το πινέλο μέσα, πάω και γεμίζω εδώ, λίγο εδώ, εδώ έχω ήδη γεμίσει. Ουσιαστικά αυτό που έχουμε κάνει είναι ένα σβήσιμο προς τα μέσα. Πάω τώρα από Essence και δουλεύω εσωτερικά. Και θέλει και λίγο blending με το δάχτυλο για να μην υπάρχουν σκληρές γραμμές. Και είδα το αποτέλεσμα, ombre healing. Στη συνέχεια θα περάσω να σετάρω όλο μου το πρόσωπο χρησιμοποιώντας από Essence το Keep It Perfect Makeup Fixing Spray. Αυτό λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα, ελπίζω να σας άρεσε. Από ό,τι καταλάβατε δεν είχε ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, οπότε ανυπομονώ να μου στείλετε φωτογραφίες άμα θέλετε να κάνετε recreate το συγκεκριμένο look. Όσο για τα πινέλα, κάποια μου άρεσαν, κάποια όχι. Αυτά που μου άρεσαν θα συνεχίσω να τα χρησιμοποιώ. Για όσους ενδιαφέρονται, αφήνω το link από κάτω να τα τσεκάρετε και από μόνες σας. Θα το κλείσω κάπου εδώ το βίντεο λοιπόν. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο και το συγκεκριμένο tutorial. Θα τα πούμε την επόμενη φορά που θα είναι πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά!